Κουτέρ! Τρέχει ο ήχος. Πάμε! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι στάσεις ζωής απόψε ταξιδεύουν προς τα Χανιά. Στάση στις φυλακές Σιτζεδίν. Εδώ που πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Παντελή Βούλγαρη. Τίτλος της «Το τελευταίο σημείωμα». Απόψε ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε με τους συντελεστές της ταινίας. Φυλακές Σιτζεδίν, τόπος περισυλλογής και μνήμης. Το σπουδαίο ιστορικό μνημείο Σιτζεδίν με τη μακραίωνη και θλιβερή ιστορία και τα σιωπηλά και ξεχασμένα από το χρόνο μισογκρεμισμένα κτίρια βρίσκεται ανατολικά του λιμανιού της Σούδας, πάνω στο Λόφο, κοντά στο χωριό Καλάμι, 15 χιλιόμετρα περίπου από τα Χανιά. Πρόκειται για το μοναδικό φρούριο στην Κρήτη που κτίστηκε από τους Τούρκους. Οι πρώτοι Τούρκοι, διώχνοντας τους Ενετούς, είχαν κατασκευάσει εκεί το 1646 έναν πύργο. Ο Ρεούφ Πασάς όμως, για την προστασία του κόλπου της Σούδας, χτίζει το 1872 το φρούριο Σιτζεδίν, προς τιμή του πρωτότοκου γιού του Σουλτάνου, Αβδούλ Αζίζ Σιτζεδίν. Αρχικά στα κελιά του φυλακίζονται βαρυπινίτες του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά τις δύσκολες πολιτικά περιόδους της χώρας κρατούνται εκεί οι περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι. Οι ταινίες «Μέρες του 36» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου το 1972 και «Τα πέτρινα χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη το 1985 περιλαμβάνουν στα πλάνα τους τις φυλακές Καλαμίου. Ο Παντελής Βούλγαρης με την Ιωάννα Καριστιάνη να υπογράφει το σενάριο θα μας μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου το διάστημα πριν την Πρωτομαγιά του 44 και θα μας γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τα τραγικά γεγονότα. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, ο 34χρονος Ναπολέων Σουκατζίδης, κριτικός μικρασιατικής καταγωγής, αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και φυλακές από το 1936. Την περίοδο της φυλακής του στο Χαϊδάρι εκτελούσε χρέη διερμηνέα του Γερμανού διοικητή του στρατοπέδου Καρλ Φίσερ. Μπροστά από τα μάτια του περνούσε όλο το δράμα της γερμανικής αγριότητας στα κατοχικά χρόνια, με τον ίδιο συνεχώς μάρτυρα βασανιστήριων, τραγικών περιστατικών και βαριάς ατμόσφαιρας στους θαλάμους με το πλήθος των συγκρατούμενών του. Πολλές ζωές, πολλές μικρές ιστορίες φόβου, φιλίας, συντροφικότητας, ελπίδας, ονειροπόλησης. Έξω από το στρατόπεδο, η μνηστή του Ναπολέοντα, Χαρά Λιουδάκη, με σθένος, καρτερία και βαθιά αγάπη, στεκόταν δίπλα στον αραβωνιαστικό της, έστω κι αν οι συναντήσεις τους ήταν για ελάχιστες στιγμές στα επισκεπτήρια και πάντα
υπό την επιτήρηση ενόπλων φρουρών. Η τύχη του Ναπολέοντα και άλλων 199 συγκρατούμενών του αποφασίζεται μετά την ενέδρα της ελληνικής αντίστασης στον στρατιωτικό διοικητή Λακωνίας σε χαράδρα της περιοχής των Μολάων. Ο θάνατος του διοικητή Κρές και τριών Γερμανών της συνοδείας του επιφέρει ως αντίπεινα την εκτέλεση 50 Ελλήνων για κάθε ένα Γερμανό. Ο Σουκατζίδης είναι στη λίστα των 200 μελοθάνατων. Την ημέρα της εκτέλεσης βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημα ζωής. Όταν ο Φίσερ, που μέσα στα χρόνια ανέπτυξε σεβασμό για τον Έλληνα διερμηνέα, του δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί, βάζοντας τη θέση του ως 200 άλλων. Ο Σουκατζίδης δεν δέχεται να εκτελεστεί κάποιος άλλος στη θέση του και ο ίδιος να γλιτώσει. Έτσι, εκτελέστηκε με τους υπόλοιπους 199 κρατούμενους του Χαϊδαρίου την Πρωτομαγιά του 1944. Εδώ έχει διαμορφωθεί το γραφείο του Κάρλ Φίσερ. Ήταν δικηγόρος, διοικητής του στρατοπέδου. Εκτιμούσε και σεβόταν τον πολύγλωσσο Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Η Ιωάννα Καριστιάνη έχει βραβευτεί με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 2 φορές, το 1998 και το 2007, και με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 2000. Παράλληλα με τη λογοτεχνική της δραστηριότητα, έχει γράψει το σενάριο της ταινίας «Νύφες» και τη σεναριακή προσαρμογή του μυθιστορήματός της «Μικρά Αγγλία», τα οποία έχουν γυριστεί για τον κινηματογράφο από τον Παντελή Βούλγαρη. Βρισκόμαστε εδώ στις φυλακές Ιτζεδίν, εδώ που πριν από αρκετά χρόνια είχαμε παρακολουθήσει το γάμο της Ελένης και του Μπάμπη στα Πέτρινα χρόνια. Έχουμε συντροφιά μας την σεναριογράφο και συγγραφέα, μια κορυφαία πραγματικά φωνή της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, την κυρία Ιωάννα Καριστιάνη, και χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Καριστιάνη. Θέλω να μου πείτε... Αρχίζουμε καλά μετά. Εμείς περιμένουμε και το σενάριο της νέας ταινίας να παρακολουθήσουμε με αγωνία και ολόκληρη την ταινία, αλλά περιμένουμε και το επόμενο βιβλίο σας, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θέλω να μου πείτε τι μνήμες σας φέρνει αυτός ο χώρος. Πριν από 30 τόσα χρόνια είχατε γυρίσει εδώ ένα γάμο, έτσι, στα Πέτρινα χρόνια μιας ταινίας. Τότε υποτίθεται ότι οι φυλακές ήταν οι φυλακές Αβέροφ, διότι πολλά εμβληματικά κτίρια και κτηριακά συγκροτήματα φορτωμένα με μνήμες οδυνηρές έχουν γραμμιστεί, δεν υπάρχουν πια. Και σήμερα υποτίθεται ότι εδώ είναι το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, το οποίο επίσης δεν έχει διασωθεί. Έχει διασωθεί μόνο το μπλοκ 15 της απομόνωσης, με πολύ μικρούς εσωτερικούς χώρους και ανακυρισμένα εξωτερικά, περιστοιχισμένο από σύγχρονες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι στρατόπεδο λειτουργία. Οπότε, μετά από έρευνα, ο Παντελής με τους συνεργάτες του ήρθαν πάλι στα Χανιά, όπου τουλάχιστον υπάρχει αυτό το κτίριο, και εύχομαι η ταινία να είναι η αφορμή να υπάρξει προσοχή από τους αρμόδιους, ώστε τουλάχιστον να διασωθεί, να μην γίνει και αυτό πέτρες.
ασχολείστε πολλά χρόνια με το σενάριο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σκέφτομαι, κυρία Καριστιάνη, ότι αυτή είναι μία διαδικασία, όλο αυτό που ζείτε εδώ, συντροφικότητας, είναι μία διαδικασία ζωής. Σε αντίθεση με τη συγγραφική σας ιδιότητα, που νομίζω ότι για να την εκφράσετε πρέπει να είσαστε απολύτως μόνοι. Ναι, είναι άσκηση μοναχικότητας η πεζογραφία, λογοτεχνία γενικότερα, και ο κινηματογράφος είναι άσκηση συνύπαρξης. Αλλά μπορώ να πω ότι χρειάζεται και στη μια περίπτωση και στην άλλη αυτός ο οποίος γράφει και συνέχεια παιδεύεται γύρω από την ανθρώπινη περιπέτεια, χρειάζεται απαραίτητα να μην απέχει από το πλήθος, από την κοινωνία. Πρέπει τα μάτια του να είναι προσιλωμένα εκεί, ακόμα και αν είναι κλεισμένο στο δωμάτιό του, να ξέρει τι συμβαίνει, να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω όμως είναι ότι εγώ δεν θα κουμπούσα την ιστορία των 200. Νιώθω ένα τόσο απέραντο δέος, ας πούμε, αδάμαστο θα έλεγα. Ήταν σφοδρή επιθυμία του Παντελή από πριν κάνει τις νύφες, από τα τέλη της δεκαετίας του 90, ήθελε να κάνει την ιστορία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη και των 200, που εκτελούνται την Πρωτομαγιά του 1944, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Μετά το είχε πιάσει πριν κάνει την ψυχή βαθιά και, εν πάση περιπτώσει, με το τέλος και την προβολή της Μικράς Αγγλίας το 2013, έπεσε συστηματικά στην έρευνα και ακολούθησα κι εγώ μαζί του για να στήσουμε το σενάριο και τους χαρακτήρες. Βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα και σε ιστορικά πρόσωπα, αλλά για να μπορέσει να περπατήσει στο σήμερα έχει ανάγκη τη μυθοπλασία. Αυτό είναι το σινεμά. Υπάρχει μυθοπλασία λοιπόν, έτσι, απαραίτητα. Δεν μπορείς να κάνεις ντοκιμαντέρ, ούτε οι 200 ζουν να τους πάρει συνέντευξη, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να παίρνει η ταινία τη θέση της στο σήμερα. Διότι το χθες είναι ένα σημείωμα προς το σήμερα. Η ταινία λέγεται το τελευταίο σημείωμα και πιστεύω ότι κάθε ταινία εποχής, κάθε βιβλίο εποχής που διαδραματίζεται σε προηγούμενα χρόνια ή και αιώνες, γράφεται με τον παροντικό εαυτό του συγγραφέα ή του σκηνοθέτη ή του θεατρικού συγγραφέα, του μουσουργού κτλ. Και ο εαυτός του δεν είναι επηρέαστος από αυτό που υπάρχει γύρω του. Ουσιαστικά κάθε τι είναι ένα σημείωμα στο σήμερα και μια επιθυμία διαλόγου, επικοινωνίας. Ο Παντελής Βούλγαρης, σκηνοθέτης των ταινιών «Νύφες», «Ψυχή βαθιά», «Όλα είναι δρόμος», «Η φανέλα με το 9», «Πέτρινα χρόνια» και άλλων, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη 4 χρόνια περίπου μετά την άκρως επιτυχημένη «Μικρά Αγγλία». Ο σκηνοθέτης, ο Παντελής Βούλγαρης, είναι μαζί μας. Ζούμε σήμερα μαζί του μία μέρα γυρισμάτων. Στον πυρετό λοιπόν αυτής της διαδικασίας απομονώσαμε για λίγα λεπτά τον κύριο Βούλγαρη, το σκηνοθέτη της ταινίας. Κύριε Βούλγαρη, ευχαριστούμε πολύ. Ζούμε μια, μαζί σας σήμερα μια πολύ κουραστική ημέρα. Ίσως ήταν και μια από τις πιο δύσκολες σκηνές ή όχι? Υπάρχουν και πιο δύσκολες, αλλά αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Εγώ ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και χαίρομαι που σας συναντάω και τους συνεργάτες σου. Κοίταξε, ο κινηματογράφος είναι δύσκολη δουλειά, είναι δύσκολη τέχνη, αλλά και απολαυστική. Γι' αυτό την κάνω 55 χρόνια τώρα. Γιατί αυτό που ζούμε τώρα εδώ, εδώ και κοντά 2 μήνες, δηλαδή σε 10 μέρες τελειώνουμε, είναι η απόλαυση μιας δημιουργίας που δεν είναι προσωπική, παρόλο που λέει, υπάρχει μια υπογραφή που λέει ποιος είναι ο σκηνοθέτης, είναι απολύτως συλλογική, δηλαδή εξαρτώμαι από τους ηθοποιούς, από τους τεχνικούς, από τους ανθρώπους που δεν είναι ηθοποιοί και ήρθαν και δουλέψανε. Μιλάω για ανθρώπους που είτε είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, είτε είναι επαγγελματίες που έχουν έρθει στα Χανιά, αλλά η αγάπη που συνάντησα, η προθυμία, η συμμετοχή και το ταλέντο
Πιστεύω ακράδαντα και δεν το λέω για κομπλιμέντο, την ταινία αυτή δεν θα μπορούσα να την κάνω στην Αθήνα. Ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου είναι μαζί μας εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης που στηρίζει την ταινία. Είναι εντεταλμένος σύμβουλος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά είναι και ηθοποιός στην ταινία. Κύριε Κότσογλου. Λοιπόν, πράγματι έτσι είναι που το λέτε. Η Περιφέρεια στηρίζει και άμεσα μέσω του Περιφερειάρχη της χρηματοδότησης, αλλά και έμεσα χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τις οργανωτικές της δυνατότητες στην υπόλοιπη παραγωγή. Και την αγκαλιάσαμε αυτήν την ταινία ως Περιφέρεια από την πρώτη στιγμή, δηλαδή με τη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Βουλγαράκη παραχωρήθηκε το πνευματικό κέντρο που έγινε το casting και όλη η προετοιμασία. Ήρθαμε σε συνεννόηση με τα ΚΤΕΛ και οι μεταφορές είναι δωρεάν. Διάφορα πράγματα από τη ρευματοδότηση μέχρι την επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες και το πολύ σημαντικό κομμάτι της χρηματοδότησης από τον Περιφερειάρχη μετά από αποφάση δική του. Το σημαντικό πράγματι είναι να νιώσει κανείς όλη αυτή την κορυφαία στιγμή της ελληνικής αντίστασης, της ελληνικής ιστορίας μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αναδεικνύει τρομερές πραγματικά σκηνές ελληνικές. Το γεγονός ότι ένας Έλληνας του προτείνεται να αποφύγει το εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτός δεν παραχωρεί σε κανένα τη θέση του. Ή βρίζει τον Γερμανό, ο οποίος του προτείνει με την έννοια ότι θεωρεί ότι είναι μια κτηνώδης πρόταση για σωτηρία. Το γεγονός ότι εκτελούνται 13χρονα παιδιά και προσπαθούν να σηκωθούν στις μύτες τους για να εκτελεστούν ισοϊψώς, όπως και ανάπηροι πολέμου. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Κεσαριανής περιμένουν για να πάρουν το τελευταίο σημείωμα, όπως αυτό του Σουκατζίδη, για να μεταφέρουν στους δικούς τους το μήνυμα της εκτέλεσης. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Χανιώτης, Κωνσταντίνος Μαριακάκης, άφησε το τελευταίο του σημείωμα λέγοντας ότι καλύτερα να πεθαίνει κανείς ελεύθερος παρά ζωντανός και σκλάβος. Όλο αυτό, πέρα από το οργανωτικό και το χρηματοδοτικό κομμάτι, σε βάζει σε μια λογική που είμαι σίγουρος ότι είναι η άποψη του κυρίου Βούλγαρη, ότι προσπαθεί με αυτή την ταινία να ανασχέσει σε ένα μεγάλο βαθμό το κύμα του νεοφασισμού στην Ευρώπη και να μεταφέρει ουσιαστικά το μήνυμα αυτών των ανθρώπων που προτίμησαν να πεθάνουν ελεύθεροι. Ζήτησαν να εκτελεστούν και οι 200 χωρίς μαντήλι στα μάτια, φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθερία». Και ουσιαστικά το έκαναν αυτό, ακόμα και την τελευταία στιγμή, κουβαλώντας οι επόμενοι 20 τους προηγούμενους 20, αναδεικνύοντας το πνεύμα. Ξυρίστηκαν, φτιάχτηκαν, ομόρφυναν, γλέντισαν το θάνατο για να δείξουν ότι στην Ελλάδα αυτές οι αξίες και αυτά τα ιδεώδη δεν έχουν πεθάνει ουσιαστικά ποτέ. Τι είναι το καρβέλι με τις τρεις χαρακές, όταν στα μαγειρία, στις σκηνές έχουμε γυρίσει εκεί που ψήνουν το ψωμί για τους κρατούμενους, είτε από κάποιο απόκομα εφημερίδας, είτε από κάποιον επισκέπτη κτλ., μάθαιναν κάτι. Ο αρχιφούρναρης έφτιαχνε όλα τα καρβέλια για τους κρατούμενους, τσαφ τσαφ δύο χαρακές. Σε ένα έβαζε τρεις χαρακές. Σε ένα καρβέλι. Σε ένα καρβέλι από αυτά. Και μέσα έχωνε δύο καριδότσουφλα, άδειαζε, έβγαζε τον καρπό από μέσα, και μέσα στα καριδότσουφλα έχωνε ένα χαρτάκι με ένα μήνυμα. Το έκλεινε, το έβαζε στο ζυμάρι, ψινότανε και αυτό παραδιδότανε στα χέρια του Κώστα μέσα στο θάλαμο. Έτσι, αραιά και πού είχαν τη δυνατότητα να έχουν κάποιο μήνυμα, κάποια πληροφόρηση απ' έξω. Πώς πηγαίνει γενικά ο πόλεμος στα μέτωπα του εξωτερικού, αν έχουν γίνει σαμποτάζ διάφορα κτλ. Που έγιναν και στην Ελλάδα πολλά, σε αμαξοστοιχίες και τα ρέστα. Εσείς, κυρία Καριστιάνη, ως σεναριογράφος, ποια σημεία της ιστορίας θελήσατε να φωτίσετε περισσότερο? Ποια θεωρείτε πολύ σημαντικά, γιατί όλοι γνωρίζουμε αυτή την ιστορία λίγο πολύ. Οι περισσότεροι την ξέρουν απλώς ως μία λαμπρή δοξαστική επικεφαλίδα. Οι 200 που εκτελούνται ανήμερα πρωτομαγιά στο σκουπευτήριο της Κεσαριανής. Λεπτομέρειες δεν ξέρουν. Οι 200 σχεδόν στο σύνολό τους, με εξαίρεση κάπως τον Απολέοντα Σουκατζίδη, παραμένουν αφανείς. Το λέω και από την έρευνα γύρω από την ταινία, από άπειρες συζητήσεις με κόσμο, από ανθρώπους που θέλαν να βοηθήσουν να παίξουν κτλ. Ιδέα δεν είχαν οι περισσότεροι. Ακόμα και αυτοί που προέρχονταν από το χώρο του, των αγώνων, να το πω έτσι. Υπάρχει
κάτι, δύο σημεία σε αυτή την ιστορία που στην ταινία σεναριακά καλύπτει ουσιαστικά 10 μέρες, τις τελευταίες 10 μέρες της ζωής τους, και από τη στιγμή που έρχεται η εντολή για τα αντίπεινα για τη δολοφονία του Κρές, του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή στη Λακωνία και τριών οπλητών του, έρχεται η εντολή στο Χαϊδάρι για εκτέλεση 200. Υπάρχει κάτι που κάνει αυτή την ιστορία απίστευτη και μοναδική, δηλαδή είναι ασύλληπτη η τελευταία νύχτα ζωής των 200, όταν μαθαίνουν ότι την άλλη το πρωί δεν πρόκειται να πάνε σε μεταγωγή κάπου αλλού, σε άλλο κατάστημα κράτησης, αλλά πρόκειται να στηθούν στον τοίχο, να του φεκιστούν. Από το φόβο περνάνε σε μια παράξενη υπέρβαση και όλη τη νύχτα χορεύουν και τραγουδούν. Είναι ένα γλέντι θανάτου. Αυτό είναι ένα ασύλληπτο σημείο στην ιστορία τους. Και το δεύτερο είναι η θηριωδία της διαδικασίας εκτέλεσης ανά 20. Θα τα δείτε στην ταινία, μην μακρηγορώ. Να μην μας τα αποκαλύψετε όλα. Να αποκαλύψει, να μην αποκαλύψει. Ο κινηματογράφος πάντα στην εικόνα, με τα βλέμματα των ανθρώπων, με τις χειρονομίες, με τις ανάσες της σιωπής, μπορεί να σε κάνει να παρακολουθείς με ενδιαφέρον μια ιστορία που μπορεί να την ξέρεις από το α στο ω. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η συγκίνηση, η αντανάκλαση της εικόνας δηλαδή μέσα σου, τι εγκαθιστά μέσα σου. Αλλά είναι κάτι που σε κάνει να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και να προσπαθείς να αναρωτηθείς. Έχει αξία όμως αυτό, να σας πω. Δεν είναι μια ταινία που εξυπηρετεί μνημονικές ανάγκες ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θαυμάζω τον Παντελή που δεν δηλιάζει, ενώ αγαπά και το μοντέρνο σινεμά και το πειραματικό σινεμά, δεν δηλιάζει να κάνει λαϊκή ταινία, δεν βάζει τη σκηνοθετική βιρτουοζητέ και την αυταρέσκεια, την καλλιτεχνική πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι το δικαίωμα στη μνήμη είναι ζωτικής σημασίας. Αμνήμονες είμαστε πιο χειρίσιμοι από λογής εξουσίες που μας θέλουν ουσιαστικά καθυλωμένους ή σε ένα εθισμό υποταγής. Η μνήμη σε βοηθάει να σκέφτεσαι, να στοχάζεσαι και να αναστοχάζεσαι, και όπου χρειάζεται να αποτείς και φόρο τιμής σε αυτούς τους 200 εφανείς, για παράδειγμα, και στην ιστορία τη δικιά τους, στους χιλιάδες εκτελεσμένους στη διάρκεια της κατοχής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αναγνωρίσει 89 μαρτυρικά χωριά στην Ελλάδα που εκτελέστηκαν άπαντες. Έτσι δεν είναι, ξεκληρίστηκαν. Είναι κάτι που δεν μπορείς ούτε να το αποσκεπάς, ούτε να λες περασμένα, ξεχασμένα. Είναι υλικό να σκέφτεσαι και για τους Γερμανούς τους ίδιους, που θα ήθελα πολύ να δουν την ταινία. Θα ήθελα να τη δουν την ταινία και οι Έλληνες και οι Γερμανοί και οι άνθρωποι αλλού κτλ. Μπαίνει ένα ερώτημα, νομίζω διαχρονικό, η τυφλή υπακοή σε εντολές. Έτσι δεν είναι? Που είναι γνωστό θέμα, ας πούμε, για το γερμανικό στρατό στη διάρκεια της κατοχής. Φανταστείτε ότι μετά έγιναν δίκες στη Γερμανία 800 περίπου αξιωματούχων που είχαν υπηρετήσει στην Ελλάδα και ευθύνονταν για πολλές μαζικές δολοφονίες, και αθώθηκαν όλοι. Θεωρήθηκε ότι νομίμως έπραξαν το καθήκον τους. Ο πόλεμος είναι ένα θέμα, ο πόλεμος, ο ναζισμός, οι εθνικισμοί που φουντώνουν κεφάλι παντού στην Ευρώπη. Η ταινία ένα λιθαράκι θα βάλει για να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα.
Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου είναι μαζί μας, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, υποδύεται τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται και εκείνος με την Ιωάννα Καριστιάνη και τον Παντελή Βούλγαρη. Τον γνωρίσαμε από τη συνεργασία του μαζί τους στη Μικρά Αγγλία. Κύριε Κωνσταντίνου, μιλήστε μας για τη συνεργασία σας αρχικά με τους δύο ανθρώπους του κινηματογράφου, την κυρία Καριστιάνη και τον κύριο Βούλγαρη. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε, όπως προείπατε. Έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο να μπαίνουν στα πράγματα, έτσι με ένα δόσιμο και μια γλυκύτητα. Αυτό ήταν κάτι που το εκτίμησα και με συνεπήρε την πρώτη, κατά την περίοδο των πρώτων γυρισμάτων για τη Μικρά Αγγλία. Και ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία αυτό το να ξαναδουλέψουμε μαζί. Ήταν κάτι που το περίμενα και το ήθελα. Οπότε τώρα υποδίεστε τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για αυτή την προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζατε πριν, αν είχατε ακούσει το όνομά του. Φαντάζομαι ότι τώρα όμως θα μάθατε πολύ περισσότερα γι' αυτόν. Όχι, δεν τον ήξερα. Δεν ήξερα αυτό το ιστορικό πρόσωπο. Δεν ήξερα και την ιστορία τη συγκεκριμένη. Το πληροφορήθηκα αυτό κατά τη διάρκεια της πρώτης κουβέντας που κάναμε με τον Παντελή. Τι σας εντυπωσίασε στην προσωπικότητα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη? Δεν μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω ποια ήταν η προσωπικότητα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Ξέρω ποιες ήταν οι επιλογές του και τι ήταν, ας πούμε, κάποια ιστορικά στοιχεία για αυτόν. Δηλαδή το επάγγελμά του, την επιλογή του να είναι ενεργό μέλος του κόμματος τότε. Και κάτι που το διακρίναμε και σε πολλούς τότε αγωνιστές, ας πούμε, το απόλυτο δόσιμό του σε σχέση με αυτό το πράγμα που υποστήριζε με τη ζωή του. Δηλαδή, το ότι δεν έκανε πίσω και δεν έκανε συμβιβασμούς, αλλά υποστήριξε αυτό που είχε να υποστηρίξει μέχρι το τέλος της ζωής του, με φοβερή, ας πούμε, αυταπάρνηση. Τι σε δυσκόλεψε, λοιπόν, στο ρόλο σας? Διάφορα πράγματα. Μπορώ να πω, ας πούμε, ένα που είναι... Ήταν κάπως κυρίαρχο, τουλάχιστον στην αρχή, όσο το σκεφτόμουν και ήμουν σε αυτή τη διεργασία, την νοητική, ας πούμε, για να καταλάβω τι περίπου, πώς θα αρχίσω, πώς θα πιάσω κάτι τέτοιο. Όταν έχεις να κάνεις με... Τουλάχιστον αυτό έτσι λειτουργεί σε μένα, όταν έχεις να κάνεις με πρόσωπα τα οποία ήταν υπαρκτά, αυτό το πράγμα έχει λειτουργήσει και εγκλωβιστικά, ας πούμε, σε επίπεδο σκέψης. Θέλω να πιστεύω ότι πρακτικά αντιμετωπίστηκε αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον, ας πούμε, υπάρχει ένα πράγμα ότι πρέπει να σκεφτώ πώς ήταν αυτός, τι σκεφτόταν, δηλαδή αν αυτά τα πράγματα στέκουν σε ιστορικές αλήθειες, να γίνει μια έρευνα, που αυτά γίνονται έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια περίπτωση που μπορεί πραγματικά να εγκλωβιστείς και να πας να μιμηθείς κάτι το οποίο ξέρεις από ιστορικά στοιχεία, ας πούμε, δεν τον ξέρεις προσωπικά τον ήρωα. Και υπάρχει και η περίπτωση κατά την οποία εμπνέεσαι από αυτό το πράγμα που μαθαίνεις και χτίζεις κάτι άλλο δικό σου στη συνέχεια. Αυτό έκανα εγώ. Δηλαδή, συγκέντρωσα τα στοιχεία, τα λιγοστά στοιχεία, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Και από εκεί και πέρα, με βάση το σενάριο, γιατί αυτή την ιστορία κάνουμε, μπορεί να είναι μια βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, αλλά είναι μια ταινία μυθοπλασίας. Και με βάση, λοιπόν, το σενάριο, έχτισα κάτι που εγώ θεωρώ ότι αφηγείται με έναν προσωπικό μου τρόπο και με έναν... Αρχικά, ας πω σε αυτό, με έναν προσωπικό μου τρόπο την ιστορία του συγκεκριμένου ατόμου, μέσα στην ιστορία που αφηγείται όλη η ταινία. Εγώ παίζω τη Χαρά Λιουδάκη, η οποία είναι η αεροβωνιαστικιά του πρωταγωνιστή της ταινίας Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο οποίος ήταν φυλακισμένος στις φυλακές. Και η Χαρά κάπως πλαισιώνει την ιστορία μας σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο. Μας κάνει να καταλάβουμε λίγο την ανθρώπινη και την άλλη διάσταση ενός πολέμου, οι άνθρωποι που υποφέρουν, οι οποίοι δεν εκτελούνται και πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η υποδίω με τον Νίκο Γλέζο, που εκτελέστηκε στις 10 Μαΐου του 1944, είναι ο αδερφός του Μανώλη Γλέζου. Βασανίστηκε στη Μέρλιν, πέρασε ένα μήνα περίπου στο Χαϊδάρι και μετά εκτελέστηκε στην Κεσαριανή. Βασικά συχνά μου λένε ότι
μήπως είναι μεγαλύτερη ευθύνη που υποδίω με τον αδερφό του Μανώλη Γλέζου. Αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι. Δηλαδή, όποιον και να έκανα που πέρασε παρόμοια πράγματα, θα για μένα θα ήταν το ίδιο. Δηλαδή, και εκείνος ίσως να είχε κάποιον αδερφό, το ότι είναι ο Μανώλης ο Γλέζος δεν με κάνει να αγχώνομαι περισσότερο. Είναι αυτό, να αισθάνομαι ότι έχω κάποια μεγαλύτερη ευθύνη. Εγώ κάνω τον Κόβατς, τον κακό της, της όλης ιστορίας. Είμαι το τσιράκι του διοικητή του Φίσερ, το δεξί του χέρι αλλιώς. Έχω στιγμές όπου βασανίζω κόσμο, φέρομαι, χτυπάω αλίπητα κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και επειδή εγώ είμαι Έλληνας, δεν είμαι καν Γερμανός, μιλάω γερμανικά, είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις από την άλλη πλευρά πώς ένα παιδί που είναι 18 χρονών μπλέκεται σε μια κατάσταση εξουσίας και θολώνει το μυαλό του και στο δικό μου το μυαλό, το ελληνικό μυαλό, το πιο μεγάλης ηλικίας, το δικαιολογεί λίγο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχουν και στιγμές όπου οι Έλληνες έχουν ένα μεγαλείο σε αυτό που ζουν και αυτός νιώθει αρκετά περίεργα και νιώθει, ενώ σε όλο το έργο νιώθει μεγάλος και κακός και ότι έχει πολύ εξουσία, ξαφνικά ανησυχεί πάρα πολύ. Είμαι πολύ τυχερός που δουλεύω εδώ μαζί με τον Παντελή και την κυρία Ιωάννα. Δεν μπορώ να περιγράψω την εμπειρία αυτή, μου έχει αφήσει πολύ ωραία γεύση. Διότι ο χώρος που μου αφήνουν είναι άπλετος και μπορώ να δράσω χωρίς να έχω περιορισμούς στο μυαλό μου. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό και ποτέ δεν μου έχει πει όχι, μην κάνεις αυτό και αυτό, απλά εμπιστεύεται και νομίζω ότι μετά εμπιστεύομαι και εγώ. Για μένα να σας πω ότι εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, η μητέρα μου είναι Ελληνίδα, ο πατέρας μου ήταν Αμερικάνος. Πλέον ζω στην Αμερική εδώ και 2 χρόνια και πριν από αυτό στην Αγγλία και ήρθα να συμμετάσχω στην ταινία του κύριου Βούλγαρη, γιατί είναι ο κύριος Βούλγαρης. Οπότε και καφέ να μου έλεγε να έρθω να φτιάξω, θα ερχόμουν. Η συνεργασία με τον κύριο Παντελή είναι βασικά η πρώτη δουλειά που έχω κάνει, οπότε είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να έχω. Είναι πάρα πολύ ευγενικός και πολύ υπομονετικός και πραγματικά είναι εκεί, όσες φορές και να χρειαστεί. Απόλυτη ησυχία, να φύγει ο ήχος, παρακαλώ. Ο Ενίας Τσαμάτης έχει έναν από τους βασικούς ρόλους στην ταινία, υποδύεται το Χρήστο, το φίλο και συγκρατούμενο του Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Ναι, ο ρόλος μου είναι ο Χρήστος, είναι επιστήθιος φίλος του Σουκατζίδη, μαζί όλα αυτά τα χρόνια στις φυλακές. Είναι μια σχέση που περνάει από όλη την γκάμα των συναισθημάτων που μπορεί να περάσει μια φιλία, από συγκρούσεις, από βαθιά αγάπη, από όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν μέσα σε ένα κέλι στο οποίο βρίσκεσαι 8 χρόνια και συνδιαλέγεσαι με τους ίδιους ανθρώπους. Επίσης, στις ίδιες φυλακές βρίσκεται και η κοπέλα του Χρήστου, η οποία βρίσκεται στο γυναικείο θάλαμο. Υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ τους, η οποία είναι μόνο μέσα από τα παράθυρα και μέσα από διάφορα σινιάλα. Και είναι, παρακολουθούμε και τη μέρα που φέρνουν την κοπέλα του στη φυλακή, η οποία ανακρίνεται, δέρνεται και φεύγει για κάποιες άλλες φυλακές χωρίς ο Χρήστος να ξέρει πού πάει και όλα αυτά. Οπότε υπάρχει και εκεί μια μικρή ιστορία, ας πούμε, που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χαρακτήρων, της Ξένιας και του Χρήστου. Πέστε μου δύο λόγια για τη σχέση του Ναπολέοντα Σουκατζίδη με τον Γκάρι Φίσερ, με τον διοικητή του στρατοπέδου. Ναι, και πάλι ιστορικά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, δηλαδή πώς ήταν η σχέση μεταξύ των δύο ανθρώπων. Η ταινία τι αποκαλύπτει? Δεν θα σας πω τι αποκαλύπτει η ταινία, γιατί έχει διάφορα κομβικά, ας πούμε, στοιχεία, τα οποία
Νομίζω θα ήταν άδικο να τα πω. Προφανώς. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθούμε τη σχέση σχεδόν από την αρχή της μέχρι το τέλος της. Υπάρχει ένας σεβασμός από την πλευρά του Κάρλ Φίσερ στον Σουκατζίδη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει, βλέπουμε τον λόγο κατά τη διάρκεια της ταινίας. Ξέρεις τώρα. Ναι, μην μας πείτε. Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο που μπορεί να έχει νόημα και είναι και ωραίο. Εμένα δηλαδή μου άρεσε. Ο Παντελής και η Ιωάννα λένε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Πέρα από τις ταινίες τους που κάνουν που είναι εξίσου ωραίες ιστορίες, είναι και πολύ καλοί αφηγητές οι ίδιοι στο να αφηγούνται ιστορίες. Πάντα με τους ίδιους εμπλεκόμενους. Οπότε. Νομίζω η ταινία αυτή είναι ένα, έτσι, έχει συγκεντρώνει διάφορα πράγματα τα οποία έχουν ζήσει ο Παντελής και η Ιωάννα και τα έχουν βάλει σαν στοιχεία μέχρι στην ταινία. Και αυτό είναι συγκινητικό αφενός και αφετέρου λειτουργεί και πολύ καλά στη συγκεκριμένη ιστορία. Έχετε ξανασυνεργαστεί με τον Παντελή Βούλγαρη και νομίζω ότι έχει μια ειδική σχέση με τους ηθοποιούς. Τους αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ κατανόηση, ναι, και πολύ αγάπη. Ναι. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν στη Μικρά Αγγλία που έκανα ένα μικρό ρόλο. Και από εκεί ήρθε αυτός ο ρόλος. Δεν ξέρω, κάτι ωραίο συμβαίνει με αυτά τα πράγματα και ο Παντελής νομίζω είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεται και με τον Αντρέα και με μένα. Ένας άνθρωπος που μας προσφέρει απόλυτη ελευθερία μες στο γύρισμα και να φέρουμε πράγματα που εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε και κουβαλάμε και είναι εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή για να δώσει την τελική οδηγία και να πάρει αυτό που θέλει. Βασίλης Κουκαλάνης συνεργάζεται ξανά με τον Παντελή Βούλγαρη με έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Γεια σας. Κάνω στην ταινία αυτή, κάνω το Σαράντο. Είναι και αυτός ένας από τους υποψήφιους για εκτέλεση μέσα στους 200, αλλά από ένα τυχαίο γεγονός τελικά γλιτώνει το απόσπασμα. Και ενώ είναι από τους πιο ηχηρούς εκεί μέσα, και λίγο κλονισμένος από τα πολλά χρόνια της φυλακής, τις κακουχίες και τα βασανιστήρια, ο οποίος όμως έχει την τύχη ή την ατυχία να μην φύγει με τους συντρόφους του που είναι έγκλειστοι τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι ακροναυπλιώτης, αλλά δεν εκτελείται με τους υπόλοιπους. Πιστεύω ότι θα είναι μια ιστορική ταινία, είναι και ιστορική αναφορά, και νομίζω ότι θα είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για τα εγκλήματα των Ναζί και ενδεχομένως ή πολύ πιθανό να είναι και ένα πολύ επίκαιρο θέμα και πάλι και με την άνοδο της ακροδεξιάς. Νομίζω μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και κυρίως είναι μια ιστορική αναφορά που νομίζω οι πιο νέοι δεν την ξέρουν, δεν έχουν αντίληψη, ας πούμε, αυτής της εποχής πια ακριβώς. Οπότε θεωρώ μια σημαντική ταινία, όπως όλες του Παντελή Βούλγαρη. Ενδυματολόγος Γιούλα Ζωιοπούλου, δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον Παντελή Βούλγαρη. Κυρία Ζωιοπούλου, μετά τη Μικρά Αγγλία, εδώ έχουμε εντελώς διαφορετικές ενδυματολογικές απαιτήσεις. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά στρατιωτικά γερμανικά, που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να πω ότι είναι ρούχα τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και στα βεστιάρια τα ελληνικά είναι πολύ λίγα πράγματα. Και επειδή εμείς χρειαζόμασταν ένα πολύ μεγάλο αριθμό,
Πήραμε όλα αυτά τα ρούχα από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από τη Γερμανία. Ένα κομμάτι λοιπόν ήταν αυτό των γερμανικών ρούχων, τα οποία είναι πολύ ειδικά ρούχα και βεβαίως απαιτήθηκε μεγάλη έρευνα ως προς το τι μονάδες υπηρέτησαν στην Ελλάδα και τι ακριβώς στρατό είχε αυτό το συγκεκριμένο στρατόπεδο, εφόσον ο διοικητής ήταν SS, ο Γερμανός Καρλ Φίσερ. Οπότε έχουμε κομμάτια, στολές μάλλον, που είναι των SS και έχουμε και κάποιες στολές που είναι απλά της Wehrmacht, στρατιωτών, όπου υπήρξε μονάδα η οποία κλήθηκε ειδικά για να κάνει την εκτέλεση, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα να ανήκουν στα SS. Άρα έχουμε δύο τύπους στολών. Το ένα κομμάτι είναι των στρατιωτών και αξιωματικών SS και το άλλο κομμάτι είναι της Wehrmacht. Τώρα, εκτός από τα στρατιωτικά ρούχα βέβαια, υπάρχουν και ρούχα πολιτικά, τα οποία επίσης έχουν μια ιδιαιτερότητα, γιατί είναι ρούχα τα οποία φορούν κρατούμενοι στις φυλακές, άντρες και γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά καθαρά περιποιημένα ρούχα όπως των υπολείπων ανθρώπων. Πρώτον, διότι είναι στην εποχή της κατοχής, και δεύτερον, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι φυλακισμένοι, άρα τα ρούχα τους είναι λερωμένα, είναι φθαρμένα, σκισμένα, τρυπημένα ή ανακατεμένα, δηλαδή φορούν ρούχα τα οποία δεν είναι δικά τους, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερα επάνω τους ή να είναι μικρότερα ή να μην έχουν κάλτσες να φορέσουν. Όλα αυτά απαιτούν μια ιδιαίτερη δουλειά, που σημαίνει ότι δουλεύεις επάνω στο ένδυμα, είτε με χρώματα λερώνοντάς τα, και επεμβαίνοντας στα σκισίματα και στα ραψίματα αναλόγως. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα κόστος υψηλό, ειδικά τα ρούχα τα οποία έχουν έρθει από τη Γερμανία, διότι εκτός το ενίκιο που υπάρχει για την κάθε στολή, υπάρχουν και τα μεταφορικά, όπως επίσης υπάρχουν έξτρα τα διάφορα σήματα που στολίζουν τις στολές και ήταν απαραίτητα στους αξιωματικούς και σε κάποιους υπαξιωματικούς. Τώρα για τα πολιτικά ρούχα, βεβαίως έχουμε αδειάσει τα βεστιάρια τα ελληνικά, αλλά επίσης αγοράστηκαν ρούχα που θα μπορούσαν να παίξουν σαν ρούχα αυτής της εποχής, επειδή χρειάστηκε να τα καταστρέψουμε. Άρα δεν θα μπορούσαμε να τα επιστρέψουμε, δεν θα μπορούσαν να είναι νοικιασμένα ρούχα, οπότε αγοράστηκαν αρκετά ρούχα και καταστραφήκαν ακριβώς για να υπηρετήσουν αυτό το πράγμα. Έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι βεβαίως σεναριακές, δηλαδή το ότι ένας κρατούμενος φοράει ένα κοστούμι ηθοποιού, διότι τον συνέλαβαν πάνω στη σκηνή του θεάτρου με το κοστούμι του και με αυτό περνάει όλο τον καιρό μέσα στη φυλακή, όπου το βλέπουμε σε διάφορες φάσεις. Στην αρχή είναι χτυπημένος, ματωμένος κτλ. Μετά θεωρούμε ότι κάπως έχει πλύνει αυτό το πουκάμισο, φοράει μόνο το πουκάμισο της στολής. Οι κρατούμενοι του δίνουν κάτι και φοράει, αλλά γενικά αυτός κυκλοφορεί στη φυλακή με το κοστούμι του ηθοποιού και αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, διότι μέσα σε αυτή τη μαυρίλα και την μονοτονία, θα έλεγα, και τη σχεδόν μονοχρωμία των κρατουμένων, υπάρχει ένα κομμάτι, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος φέρνει κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα, που αυτό όμως σηματοδοτεί κάποια πράγματα. Είναι μαζί μας η κυρία Εύη Ζαφυροπούλου, υπεύθυνη μακιγιάζ και special εφέ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον Παντελή Βούλγαρη. Κυρία Ζαφυροπούλου. Είδαμε όλους τους ανθρώπους, όπου εκεί κάναμε ένα πρώτο σχεδιασμό. Πώς δηλαδή θέλαμε να είναι τα μαλλιά τους, τα γένια τους. Καταγράψαμε τι προβλήματα έχουν, προβλήματα θεωρώντας για την εποχή τα τουβάζ, τρύπες στα αυτιά, στη μύτη, στα χείλη. Όλα αυτά που έπρεπε να καλύψουμε για ώστε να μην φαίνονται στο φακό. Οπότε εκεί έγινε μια πρώτη προετοιμασία και κάναμε καταγραφή όλων των ανθρώπων και τι χρειάζεται ο καθένας από εμάς για το πλάνο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σχεδιασμός των βασικών ρόλων. Είχαμε πάρα πολλά σπίσια λεφέ. Υποτίθεται ότι εδώ είναι άνθρωποι που έχουν βασανιστεί καθημερινά από τους Γερμανούς. Έχουν και κάποια σημάδια πιο παλιά, πιο παλιές πολιτικές κρατήσεις που είχαν στην ακρονοφυλία ή κάπου αλλού.
την ομάδα παραγωγής πλαισιώνουν ο Σίμος Σαρκετζής στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Τάκης Γιαννόπουλος στο μοντάζ, ο Σπύρος Λάσκαρης στα σκηνικά, η Γιούλα Ζωιοπούλου στα κοστούμια και ο Αλέξανδρος Βούλγαρης στη μουσική. Το τελευταίο σημείωμα θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 26 Οκτωβρίου 2017. Κυρία Καριστιάνη, μιλήσατε πριν για το δικαίωμα στη μνήμη που έχουμε όλοι. Και θέλω να σας ρωτήσω, σε μια περίοδο κρίσης που ζούμε τώρα, αυτές οι ταινίες με ιστορικές αναφορές, τι ακριβώς προσφέρουν κατά την άποψή σας? Σας είπα και πριν ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο γίνεται για να αφαιθεί σαν κοιμήλιο σε ένα ψηλό και σκονισμένο ράφι. Είναι για να προκαλέσει συνομιλία και σκέψεις στο σημερινό τοπίο, το κοινωνικό, το πολιτικό, μεταγγίζοντας μνήμη από τη μια γενιά στην άλλη, κάνεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρωί-πρωί ξεκινήσαμε σήμερα πρόβες που θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, το πώς θα πέφτουν οι εικοσάδες των εκτελεσμένων όταν δέχονται τη ρηπή από το εκτελεστικό απόσπασμα. Είχαμε διάσει ένα θάλαμο κρατουμένων επάνω, είχαμε βάλει στρωματάκια κάτω, είχαμε φέρει την Μαρία Μέντες, μια ειδική χορογράφο που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Πρόβες, να μην πέσουν ποιητικά και ρομαντικά κτλ. Μπαμ, λύνονται οι αρθρώσεις και τα κορμιά πέφτουν ξερά και άτσαλα. Αυτό μπορεί να προδοθεί, αν δεν το προετοιμάσεις. Γιατί κάνατε αυτή την ταινία? Κάθε φορά λοιπόν που κάνω μια ταινία, πιστεύω ότι αυτό που έχω φανταστεί και αυτό που πραγματοποιώ θα ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό βέβαια πρέπει να αποδειχθεί, γιατί στην τέχνη που υπηρετώ υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άλλοτε συναντάω τον κόσμο, άλλοτε όχι, έχω ζήσει όλες τις εμπειρίες. Αλλά ο Ναπολέος Σουγκατζίδης, οι 200 της Χεσαριανής, η κατοχή, μια εποχή που δεν έχει αδικηθεί από τον κινηματογράφο, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή είναι η πρόταση, αυτό είναι που ζω, θα το δούμε τον Οκτώβρη. Τι σας συγκίνησε όμως την προσωπικότητα του Ναπολέοντα Σουγκατζίδη? Κοιτάξτε, ο Ναπολέον είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αντιπροσωπεύει, δεν είναι μοναδική βέβαια, αντιπροσωπεύει μια γενιά ανθρώπων που πιστέψαν σε ιδανικά, αγωνιστήκανε και προσφέρανε τι άλλο τη ζωή τους. Αυτό για μένα το χαρακτηριστικό είναι κάτι που προσπαθώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν μπορώ να εξηγήσω σήμερα με τις σημερινές συνθήκες πως υπήρξαν άνθρωποι με αυτή τη στάση, με αυτή την αντοχή. Αυτό ψάχνω, αυτό προσπαθώ να το καταλάβω και με τον Αντρέα τον Κωνσταντίνο που παίζει τον βασικό ρόλο, αλλά και με τους άλλους ηθοποιούς που δεν είναι μόνο η περίπτωση του Κωνσταντίνου, του Ναπολέοντα, είναι μικροί, μεγαλύτεροι χαρακτήρες, είναι ο Φίσερ, ο διευθυντής των φυλακών, είναι η Χαρά Λιουδάκη, είναι ένα παζλ μεγάλο, δηλαδή νομίζω ότι είναι περισσότερο μεγάλο και από τη Μικρά Αγγλία που είχα κάνει. Όλα μέχρι στιγμής έχουν πάει πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Ο Παντελής δεν έχει καμία πρόθεση να σας εξαντλήσει. Θα σας περιποιηθεί όσο περισσότερο μπορεί. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.